στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, καθοδόν για αεροδρόμιο και με την καθυστέρηση έγινε λίγο περίπλοκο να μπορέσω να βρω τον τρόπο για να σας μιλήσω. Στα λίγα λεπτά που έχω, βασικά θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που πιστεύω ότι θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας σκεπτόμενοι και συντονιζόμενοι σε αυτή τη συχνότητα που λέγεται η αφύπνιση για τη δημόσια υγεία και μια δυναμική που αναπτύσσεται και ένα ενδιαφέρον για να αναβαθμίσουμε τα συστήματα δημόσιας υγείας που έχουμε. Επειδή έχω παρακολουθήσει, συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις, έχω κάνει μια διαπίστωση ότι η πρώτη και μεγαλύτερη προϋπόθεση που υπάρχει, που είναι αναγκαία να την δούμε σοβαρά για να βγούμε σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την τροχιά για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, είναι να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί κόσμος κάνει αναφορές στην αναγκαιότητα για την ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας, αλλά ακούγοντας με προσοχή αυτά που λέγονται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η έννοια, αυτή η προσπάθεια για να χτιστεί μια νέα δημόσια υγεία στη χώρα μας δεν συνοδεύεται από αυτό που θα έλεγα μια κοινή αντίληψη του ζητούμενου. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να υπάρξει ο διάλογος και η συνένεση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και εδώ θα σταθώ για ένα λεπτό για να πω ότι οι εμπλεκόμενοι στη δημόσια υγεία δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο η επιστημονική κοινότητα των ιατρικών σχολών, δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες υγείας, είναι ένα σύνολο διεπιστημονικό και διατομεακό, οι οποίοι συμμετέχουν στην δημόσια υγεία με τις πολιτικές, με τις παρεμβάσεις, με τις υπηρεσίες που υπάρχουν και οι οποίοι όμως θα πρέπει να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο και σε μια συνένεση για να συμφωνήσουμε για αυτό το ζητούμενο που θέλουμε να φτιάξουμε στη χώρα μας. Ίσως ακούγεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σχόλιο που είναι αυτονόητο και όμως δεν είναι αυτονόητο. Για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη σύγχυση στο ρόλο της δημόσιας υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, τα οποία αναμφισβήτητα είναι δύο έννοιες αδελφές, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει σύγχυση σχετικά με την διατομεακότητα της δημόσιας υγείας. Γιατί αν μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας, προηγούμενα αναφέρθηκε ο κύριος Γενικός στο φαινόμενο της παχυσαρκίας, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα μόνο που μπορεί να λυθεί μόνο από τις παρεμβάσεις και τις υπηρεσίες ενός Υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να συμμετάσχουν πάρα πολλοί τομείς για να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις. Δηλαδή, στον 21ο αιώνα δεν αρκεί απλά και να λέμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Λίγο πολύ οι προτεραιότητες τις αναγνωρίζουν όλοι. Είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Πώς θα αντιληφθούμε ότι η υγεία είναι μια πολιτική επιλογή, ότι η υγεία είναι συνώνυμη και πολύ κοντά με την ανάπτυξη. Πώς θα δούμε την έννοια της υγείας να έρχεται πολύ κοντά με τη βιωσιμότητα, με άλλα λόγια. Μετά υπάρχει το θέμα της ισότητας. Η δημόσια υγεία θα πρέπει να νοείται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας η οποία έχει τις διαφορετικότητές της, τις ευαλωτότητές της, τους χώρους, τους διάφορους εργασίας ή διαβίωσης που όλοι θα πρέπει να προάγουν και να υποστηρίζουν την υγεία. Η υγεία είναι πολιτική επιλογή διότι δεν είναι ισότιμα κατανεμημένη. Οι συνθήκες οι οποίες ακόμη επηρεάζουν και τις συμπεριφορές μας, γιατί οι συμπεριφορές δεν πάβουν να είναι ένας κεντρικός άξονας για την διαχείριση, για την πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων, τα οποία μας απασχολούν στον αιώνα μας πάρα πολύ.
είναι σημεία τα οποία χρειάζονται αυτή την συνένεση και αυτή την αντίληψη των πολλαπλών επιδράσεων των πολιτικών μας σε όλα τα επίπεδα. Η νέα δημόσια υγεία δεν νοείται μόνο κεντρικά. Πρέπει να λειτουργεί στην περιφέρεια, πρέπει να λειτουργεί τοπικά. Και δεν μιλάμε μόνο για αποκεντρωμένες υπηρεσίες, μιλάμε για υπηρεσίες ή για παρεμβάσεις στις οποίες ηγούνται οι περιφερειάρχες ή οι δήμαρχοι. Και δεν μιλάμε για το ποιος είναι υπεύθυνος για την πρωτοβάθμια φροντίδα στο τοπικό επίπεδο. Μιλάμε για όλες εκείνες τις συνθήκες στις οποίες οι δήμαρχοι, για παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζεται η υγεία στη γειτονιά. Πώς θα κάνεις φυσική άσκηση, που είναι ένας από τους μεγάλους παράγοντες πίσω από την παχυσαρκία, όταν ζεις σε μια περιοχή που ούτε πράσινο υπάρχει, φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου, οι δρόμοι είναι κατακλεισμένοι από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, η έννοια του ποδηλατόδρομου ή της φυσικής άσκησης είναι κάτι που το ταυτίζεις πιο πολύ με χώρες βόρειες ή δυτικές, αλλά κάτι το αδιανόητο να συμβεί μέσα στη χώρα μας και ούτω καθεξής. Μιλάμε λοιπόν για ένα πλαίσιο δημόσιας υγείας που θα πρέπει καταρχάς να το αντιληφθούμε όλοι, ότι δεν μιλάμε για περίθαλψη, ότι μιλάμε για πρόληψη, για προστασία, για προαγωγή υγείας, για ετοιμότητα. Όχι ετοιμότητα σαν κάτι one-off, διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι μπροστά μας έχουμε την κλιματική αλλαγή, η οποία κλιματική αλλαγή θα μας διαμορφώσει ένα πλαίσιο από όπου θα μπορούμε να περιμένουμε κάθε λογής απειλή για την υγεία του πληθυσμού. Και πλέον τα φαινόμενα αυτά θα είναι όχι με μια διάθεση το να είναι κανείς Κασάνδρα, αλλά οπωσδήποτε θα είναι φαινόμενα που θα είναι πολύ πιο συχνά. Διότι αυτό που λέμε σήμερα ενιαία υγεία είναι αυτό το τρίγωνο που συνδέει πλέον άρρηκτα το περιβάλλον, την ανθρώπινη κοινότητα και το ζωικό βασίλειο. Και όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Όταν δημιουργείται μία ανισορροπία σε ένα από όλα αυτά, επηρεάζει τα άλλα. Γι' αυτό σήμερα χρειάζεται αυτή η διατομιακή προσέγγιση στη δημόσια υγεία. Έτσι ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι στη δημόσια υγεία της σημερινή έχει τεράστια δυνατότητα η εμπλοκή, η συμμετοχή της κοινότητας. Η έννοια της ανθεκτικής, αυτό που λέμε community resilience, είναι ουσιαστική σημασία. Το να μπορεί κανείς να εμπλέκει κοινωνίες, να δουλεύει μαζί με τις κοινωνίες, να κάνει παρεμβάσεις στις κοινωνίες που να μπορούν στην διάρκεια αυτών των μεγάλων απειλών για τη δημόσια υγεία να μπορούν να αντιδρούν, να μπορούν να προσαρμόζονται, να μπορούν θετικά να βρίσκουν λύσεις, να μπορούν να επιβιώνουν, να υπάρχει μια βιωσιμότητα και μια συνέχεια. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι οι ομιλίες που γίνονται και τα συμπεράσματα που αντλούμε είναι πάρα πολύ χρήσιμα και η δημόσια και η πανδημία μας έδωσε ένα σωρό ερεθίσματα για να επαναπροσδιορίσουμε τη δημόσια υγεία και στη χώρα μας, όπως κάθε χώρα πρέπει να το κάνει, αλλά προς Θεού δεν θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να οδηγηθούμε από μοντέλα και αντιλήψεις δημόσιας υγείας που το ακούω πάρα πολύ συχνά, που ανήκουν στον προηγούμενο αιώνα. Η ευκαιρία αυτή μας δίδεται μόνο μέσα από συνένεση και διάλογο, πολιτικό, επιστημονικό, επαγγελματικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ακριβώς για να δημιουργήσει πλατφόρμες συνένεσης και διαλόγου, να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο που να μπορέσει να εμπλουτίσει τις προσπάθειες που κάνει η πολιτεία μας, αλλά και κάθε άλλος φορέας ο οποίος θέλει να επενδύσει πλέον θετικά στην έννοια της δημόσιας υγείας για τον πληθυσμό, συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες περίθαλψης και συμπληρώνοντας όλες εκείνες τις πολιτικές οι οποίες απευθύνονται ή στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ποιότητα, ευεξία και βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.